Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμάς. Χάρηκα που ήρθες και αποδέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι εδώ μαζί. Να πούμε ότι την παραλάβαμε σήμερα από το αεροδρόμιο. Σήμερα έρθε και σήμερα κατευθείαν έδωσε συνέντευξη. Για όσους δεν ξέρουν. Να πούμε ότι μας έχουν ρωτήσει άπειροι άντρες αν μπορούν να έρθουν σήμερα στην εκπομπή. Τους είπα να περιμένουν εκτός. Δεν ξέρω αν θα περιμένουν. Το καλό είναι ότι μπορούν να μας ακούσουν και μέσα από το app του σταθμού του RadioSun. Μπορούν να μας ακούσουν ιντερνετικά στο RadioSun.gr. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να είναι και έξω, ουρές, να ξέρεις. Και έχουμε και τον Γιώργο Δεναξά από την ομάδα του Απολλωνίου. Τον κυπελούχο Γιώργο Δεναξά. Τον κυπελούχο ακριβώς. Και το τραγούδι πήγαινε και στην ομάδα τη δικιά σου. Ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε την επιτυχία του κυπέλου, αλλά και την γενική τη πορεία μέχρι τώρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Εντάξει, η πορεία είναι, ακόμη δεν έχει τελειώσει. Έχουμε και ένα παιχνίδι αύριο, θα τελειώσει και το αυριανό και μετά θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για πορεία. Έτσι, σωστά. Στο τέλος ξύρισμα θα πρόκειται. Ναι. Και βασικά ο Γιώργος χρειάζεται ξύρισμα γιατί όταν θα δούμε το live του, το Μούσι έχει πάει, είχες κάνει όρκο. Δεν προλαβαίνω ούτε να ξυριστώ. Όχι, συνήθως λένε ότι αν πάρω το κύπλο, αν πάρω το ποτάσμα, θα ξυριστώ. Εσύ όμως έχεις κάνει αντίθετο. Εγώ κάνω αντίθετο. Επειδή είναι γούρι, δεν ξυρίζομαι. Σε δούμε δηλαδή και παπαφλέσσα. Υπάρχει και περίπτωση να με δει τη νέα χρονιά να έχω να μουσεί μέχρι τα γόνατα. Να είμαι σαραβίνο. Δεν ξέρω η κοπέλα σου τι θα λέει, δεν ξέρω ποια είναι τέλο πάντων, αλλά άμα είναι κοντά μα και μα ακούει. Και τα σταγούρια δεν έχει τέτοια πράγματα, να ξέρεις. Σωστό, σαν τον Αλέφαντο, το ίδιο πρόβλημα που κάμισε. Εδώ έχουμε πρόβλημα με την καρταρόμπα. Έχω δύο συγκεκριμένες μπλούζες που φοράω και δύο συγκεκριμένα παντελόνια. Τα οποία τα πλένεις όμως. Ναι, πλένονται, αλλά υπάρχει όμως πρόβλημα. Γιατί αν αυτά δεν είναι έτοιμα να. Υπάρχει θέμα μεγάλο. Ποιος είναι υπεύθυνος για την καρταρόμπα σου, εννοώντας ποιος καθαρίζει την καρταρόμπα σου. Ποιος, άλλο ένα παράπονο μπηχτή. Λοιπόν, λέμε να ξεκινήσουμε από τα κορίτσια. Ναι, εννοείται να ξεκινήσουμε από τα κορίτσια, πρέπει να είμαστε σωστοί και ευγενικοί. Είμαστε live στο Facebook αυτή τη στιγμή, μας βλέπουν και φίλοι από το Facebook. RadioSun.gr είπαμε, μπαίνετε μέσα στο chat, κάνετε τις δικές σας ερωτήσεις, οτιδήποτε εσείς θέλετε, να ρωτήσετε τα παιδιά. Όπως έχουμε πει, ροκάρουμε, συνεχίζουμε. Είναι εκπομπή που ροκάρει, η Radio Buzz. Χαιρετισμένα στους ακροατές μας, την Άννα Τικουτακίδου και την Τζεν Χάουαρθ, οι οποίοι μας ακούνε και οι δύο. Μου φαίνεται η Τζεν πρέπει να είναι από έξω, δεν νομίζω να μας ακούει από Ελλάδα. Δεν πρέπει να ξέρω εγώ. Και αυτό λόγω της Ελλάδας. Του Γιώργου. Του Γιώργου δύσκολο. Που είσαι κανένα κρυφιδαλμάστρια. Μην τα λέμε αυτό τώρα. Μας κάνει μεγάλη ηλικία η Τζεν, οπότε δεν ξέρω. Λοιπόν, Εύα, για πες. Θέλουμε, εντάξει, βασικά και όλος ο κόσμος να μάθει πώς ήταν η εμπειρία σου στη Βραζιλία. Μεγάλα ερωτήματα, τα οποία δεν ξέρω αν τα έχεις απαντήσει, αν τα έχεις πει κάπου αλλού μέχρι στιγμής. Ναι. Βασικά, εγώ λέω, πριν πάμε Βραζιλία, ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Εννοώντας ότι η πρώτη σου μεταγραφή ήταν Τουρκία. Ιταλία. Οπότε ξεκινάμε από Ιταλία, μετά πάμε Τουρκία. Ναι. Μπράβο και μετά πάμε Βραζιλία. Μετά κάτι έχασα. Πάμε Ταϊλάνδη. Ταϊλάνδη. Δύο μήνες και περίπου. Okay. Μετά στο Αζερβαϊτζάν. Ναι. Ρουμανία, πήραμε το κύπελλο Ρουμανία. Και μετά Βραζιλία. Ωραία, πάμε λοιπόν από το πρώτο σου ταξίδι. Πάμε πολλά, πόσο χρόνο είσαι. Περίπου. Μα ψάχνει. 26. 26. 26. Κατάλαβε το λάθο. Οπότε θεωρώ. Όχι, ναι. Ακόμα είμαι σε μια φάση που το λέω. Όχι, θέλω να ξεκινήσουμε να δούμε πώ μια κοπέλα η οποία. Τα τελευταία πόσα χρόνια είσαι εκτός Ελλάδος? 5 χρόνια. 5 χρόνια, από τα 21 στο Μετά την Τουρκία στα Βρυλίσια μια χρονιά. Και μετά έφυγα Ταϊλάνδη, Αζερβαϊτζάν, Ρουμανία και Βραζιλία. Λοιπόν, στα 21 σου λοιπόν ξενιτεύτηκες. Είδες λοιπόν ότι θεωρητικά η Ελλάδα δεν σε κρατάει. Έχεις να δώσεις πολύ περισσότερα πράγματα, τα οποία θα τα δώσεις πολύ πιο εύκολα στο εξωτερικό. Γιατί θεωρώ ότι ούτως ή άλλως οι συνθήκες στο επίπεδο ή και οι συνθήκες ακόμα ίσως να μην είναι τόσο δυναμικές στην Ελλάδα ώστε να δώσουν σε κάποια αθλητή, σε κάποια αθλήτρια το έμπνευμα για να δώσει πολύ παραπάνω. Δυστυχώς, όπως είπαμε και πριν, ότι το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ δεν είναι επαγγελματικό. Και αυτό στο εξωτερικό υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος επαγγελματισμός, οργάνωση και γενικότερα για μένα από
πάντα ήταν ένα όνειρο να πάω να παίξω στο εξωτερικό και επειδή βλέπω ότι μπορώ, θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Δεν θέλω, ας πούμε, να περάσουν τα χρόνια και μετά να λέω γιατί δεν το έκανα τότε. Οπότε... Άρα, πότε σου καρφώθηκε η ιδέα ότι θα παίξω έξω? Ήταν τη χρονιά που βγήκα, βασικά. Ήταν η χρονιά που το αποφάσισα. Πες το και έγινε, δηλαδή. Ναι. Πόσο εύκολο ήταν αυτό, να πάτησε από μέσα φύγης και μικρή ηλικιακά και... Κινήσε μέσω μάνατζερ ή από μόνη σου ψάχνεσαι? Είχα μάνατζερ τότε. Όλα έγιναν μέσω μάνατζερ, ποτέ μόνη μου. Είναι πολύ δύσκολο γενικότερα στο βόλεϊ χωρίς μάνατζερ. Πλέον αυτό έχει ήθελα γίνει... να πούμε, γιατί γενικότερα θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή εκπομπή για το ρόλο του μάνατζερ, γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε είμαστε κατά το μάνατζαρέο να παίρνουν τα λεφτά και απλά να κάνουν τη δικιά του δουλειά. Εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι η καριέρα σου βοηθήθηκε από τους μάνατζερ, από τον μάνατζερ ή από τους μάνατζερ που είχες? Σίγουρα υπάρχει συνεργασία των μάνατζερ, δεν μπορεί να γίνει μόνο ένας, γιατί ξέρετε πώς είναι αυτός ο κύκλος, είναι ο δυνατός, ο πιο δυνατός, ο μετά πιο, πολύ πιο δυνατός. Και πάντα γίνονται συνεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Το θέμα είναι να πέσει στους σωστούς ανθρώπους. Γιατί υπάρχουν και ίσως κάποιοι άλλοι που κοιτάνε μόνο το οικονομικό τους κομμάτι και δεν κοιτάνε να βοηθήσουν τον αθλητή. Κακά τα ψέματα. Αυτό όμως πώς το διακρίνεις? Πράσε τυχερός όμως. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβεις. Βασικά πρέπει να έχεις εμπειρία, να ρωτάς, να μαθαίνεις. Το τι εστί αυτός σαν άνθρωπος αρχικά και μετά σαν στη δουλειά του πώς είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να ψάχνεις γενικότερα, αν θες να κάνεις κάτι. Κάνεις το πρώτο βήμα λοιπόν, πας Ιταλία. Ναι. Η αλήθεια μιλάς αγγλικά? Όχι. Και δεν μιλούσε κανένας αγγλικά. Και θέλω να δούμε τα προβλήματα που έχει ένας ξένος αθλητής, μια ξένη αθλητρία. Εγώ έτσι αναγκάστηκα και έμαθα ιταλικά. Στην ομάδα που πήγα ήταν στην Πάρμα, τότε κοντά στην Πάρμα. Την πρώτη εβδομάδα, επειδή ήταν η πρώτη χρονιά μόνη μου. Σε μια ξένη χώρα, χωρίς να ξέρω κανέναν, ήταν όλοι ξένοι. Και δεν έκανα γλώσσα. Δηλαδή βγαίναμε τότε έξω για ομαδικό τραπέζι, όλη η ομάδα, και τους έβλεπα όλους να μιλάνε ιταλικά. Και δεν ξέρεις λέγανε. Μα δεν γινόταν. Και να ξέρεις, να θέλεις να μιλήσεις, να σε βλέπουν, να κάνουν κίνηση. Όπου οι Ιταλοί δεν μιλάνε και αγγλικά, έτσι. Ναι. Ούτε οι αθλητές. Εντάξει, οι αθλητές. Πολύ, πολύ άσχημα. Όπως μιλούσα και εγώ τα ιταλικά μέχρι τη μέση της χρονιάς. Πιστεύω στους δικούς σου δεν έλεγες ποτέ ότι είναι έτσι τα πράγματα, γιατί δεν έκανα ιταλικά. Ήταν η πρώτη χρονιά, ειδικά η μητέρα μου. Αν καταπληκτικά μιλάμε ελληνικά. Και μετά όταν τελείωσε η χρονιά, τους είπα και έτσι πάνω αυτά, γιατί συνήθως δεν υπάρχουν μεταφραστές. Θα μου πεις τώρα έχεις τα ελληνικά, αλλά τουλάχιστον στα αγγλικά. Κοίταξε, όχι. Συνήθως υπάρχουν μεταφραστές σε χώρες όπως είναι η Κορέα, η Ιαπωνία, που εκεί δεν μιλάνε με τίποτα. Και αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει. Τώρα η γλώσσα του βόλεϊ στα ιταλικά είναι πολύ εύκολη. Τουλάχιστον να μπορούμε να καταλαβαινόμαστε μέσα στο γήπεδο. Μετά τα υπόλοιπα πάνω κάτω, με γλώσσα του σώματος, από εκεί το μαθαίνεις. Οπότε μια χρονιά σε μια επαγγελματική ομάδα, σε μια ομάδα του εξωτερικού. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Κοίταξε, αρχικά θέλω να επισημάνω ότι οι πρώτες δύο χρονιές ήταν στην Α2 και στην Ιταλία και στην Τουρκία. Αυτό το έκανα γιατί ήθελα να παίζω και γιατί ήθελα να αρχίσω να μπαίνω σιγά. Δηλαδή, δεν ήθελα να πάω απευθείας σε μια ομάδα της Α1 και να μην μπαίνω να παίζω καθόλου. Ήθελα να έχω εμπειρίες. Δηλαδή, εγώ αυτό κοιτούσα. Α2 Ιταλία σχετικά με την Α1 Ελλάδας. Είναι πάρα πολύ καλό το πρωτάθλημα. Βασικά, όταν πήγα, επειδή θεωρούμουν υποτίθεται πολύ καλή στην επίθεση. Όταν πήγα στις αρχές άρχισα να βγάζουν πάρα πολλές άμυνες, να πιάνουν πάρα πολύ καλά μπλοκ. Και ήμουν σε κάποια φάση, έβλεπα τις κεντρικές βασικά να βγάζουν κάτι αμυνάρες και να λέω «Ωραία Εύα, πάμε λίγο και ξεκινάμε». Ό,τι ξέρεις εδώ πρέπει να γίνεις καλύτερη. Ναι, όντως αυτό βοηθήθηκα πάρα πολύ. Βασικά πιστεύω όταν γύρισα από την Ιταλία ένιωθα ότι είχα βελτιωθεί πάρα πάρα πολύ. Μετά λίγο πιο έμπειρη σχετικά με το έξω πήγα στην Τουρκία, που εκεί μου φάνηκαν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί δύο-τρεις κοπέλες μιλούσαν πολύ καλά τα αγγλικά, αλλά και οι Τούρκοι με τους Έλληνες, κακά τα ψέματα, μοιάζουμε πάρα πολύ στη... σε κουλτούρα. Και... σε κουλτούρα. Το μόνο που αλλάζει είναι η γλώσσα, που κι αυτήν έχει κάποιες λέξεις. Τουρκικά δεν έμαθες όμως. Έμαθες τουρκικά. Καταλαβαίνω τουρκικά, μα μιλάτε. Ναι, έχω κάνει και πολύ καλές φιλίες, οπότε είχα πάει Τουρκία, σκεφτόμουν, ίσως επειδή είμαι χριστιανή ορθόδοξη, το ένα το άλλο, μπορεί να μην έχω καλή αντιμετώπιση. Αλλά στο αθλητισμό δεν είχε κανένα πρόβλημα, δεν είναι. Καταρχάς ήταν σαν να ήμουν στην Ελλάδα, στη Σμύρνη εκεί που ήμουν. Γήπεδα. Τα γήπεδα μεγάλα. Πολύ ωραία γήπεδα. Δηλαδή έπαιξε κανένα γήπεδο που λες, εντάξει, αυτό ένα γήπεδο στα τόσο ξέρω είναι μικρό, είναι. Όχι, όλα τα γήπεδα ήταν πολύ μεγάλα. Και στην Ιταλία πολύ. Με τα Άραφλεξ όλα, ακόμα και στην Α2 που ήταν όλα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε με περισσότερη βαχαντά που μας λένε. Εδώ ακροτές, εγώ έλα στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ, βασικά. Στην ΑΕΚ και στην ΑΕΚ, είναι δύο ομάδες. Είναι δεύτερη ομάδα αυτή. Λοιπόν, αγαπημένη. Για πάμε. ΑΕΚ, αλλά πρέπει. Για πάμε να κλείσουμε εδώ.